Πάμε παρακάτω. Θα δούμε τι έχει γίνει με τον Νίκο Μουτσινά. Τι έχει γίνει. Γιατί εδώ έχουμε μεγάλες ανατροπές στο Sky. Λοιπόν, ο Νίκος Μουτσινάς, όπως γνωρίζουμε, είναι ότι δεν θα συνεχίσει το καλό μεσημεράκι. Επίσης, η παραμονή του σε καθημερινό πρόγραμμα θεωρείται αβέβαιη. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει, το κανάλι θεωρεί ότι ο κύκλος αυτός έχει κλείσει και ψάχνει για κάτι διαφορετικό. Ναι. Η σχέση του με το Sky δεν είναι στα καλύτερά τους, αλλά δεν είναι και σφαγμένη. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν. Το Sky. Τόσο πόρος γίνεται, παιδιά, αφού δεν πάει καλά καθόλου η εκπομπή του Μουτσινά. Μα τώρα κοιτάνε τι θα κάνουν μετά, γι' αυτό. Ναι. Το Sky λοιπόν πάει και αγοράζει τα δικαιώματα του παιχνιδιού του Still Standing. Που θυμόμαστε ότι μεγάλη επιτυχία το παρουσίαζε στον Αντένα η Μαρία Πεκατών. Και το πήρε ο. Το αγοράζει ο Sky. Ναι. Και εκεί λοιπόν έχει πέσει πρόταση στο κάτω κανάλι στο Μουτσινά να παρουσιάσει το Still Standing ναι. ή αλλιώς να του αδειάσει τη γωνιά. Ή παρουσιάσει το συγκεκριμένο. Τηλεπαιχνίδι. Ή γεια σας. Ναι, που θεωρούν ότι θα κάνει επιτυχία εφόσον έκανε και με τη Μαρία Πεκατών. Βέβαια. Η πληροφορία δική μα ποια είναι. Θα πει φεύγω. Μάλλον από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει. Θα φύγει από το Sky. Και εκείνος. Δεν θα μείνει. Του κάνει πρόταση ο Κοκλώνης. Ναι. Να κάνει ένα βραδινό σόου. Και είναι κάτι που το θέλει. Κάτι σαν τον Νίκο Κλώνη. Δεν θέλω να κάνω σόου. Θέλω σόου να κάνω, λέει μόνο. Τηλεπαιχνίδια δεν μ' αρέσουν. Δεν τα θέλω. Και είναι και ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο έχει ταυτιστεί με τη Μαρία Πεκατόρ. Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα. Το έκανε με τόσο μεγάλη επιτυχία που. Που τώρα σίγουρα θα υπάρχει αποτυχία. Ναι. Ήταν μια απομίμηση αυτό το οποίο έκανε η Μαρία Πεκατόρ με τεράστια επιτυχία. Το οποίο, να πούμε το συγκεκριμένο, μεταδίδεται, αν δεν κάνω λάθος, στη Δυτική Μακεδονία επανάληψη. Ναι.